σε θολά και κυρίως αναβράζοντα νερά η διαχείριση της κατάστασης στην οικονομία, η οποία μετεξελίσσεται σε θρίλερ. Το κράτος αναζητεί εναγωνίως 500 εκατομμύρια για να καλύψει ανάγκες αναχρηματοδότησης του δημόσιου χρέους, μισθούς και συντάξεις. Το Προεδρικό διαβεβαιώνει ακόμα και σήμερα ότι δεν τίθεται θέμα στάσης πληρωμών, αλλά κρατεί ερμητικά κλειστά τα χαρτιά του για τη μεταβατική λύση μέχρι την εξασφάλιση της στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό ή ακόμα και το ρωσικό δάνειο. Οι τοποθετήσεις του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Εισαγγελέα τη Δευτέρα στη Βουλή αφήνονται να πέσουν στο κενό, δημόσια τουλάχιστον. Υπάρχουν πολλοί τρόποι, δεν είναι επί του παρόντος νομίζω να τους θέσω εγώ, αλλά αυτά κρίνονται και από το αποτέλεσμα. Όταν ένα κράτος δεν έχει να πληρώσει, δεν έχει να πληρώσει. Δεν μπορεί κανένα να το κρύψει αυτό το πράγμα. Η Κύπρος όμως δεν αντιμετωπίζει ένα τέτοιο πρόβλημα. Το Υπουργείο Οικονομικών καταβάλει προσπάθειες να αντλήσει ρευστό από τη δεξαμενή των αποθεμάτων ημικρατικών οργανισμών, τα οποία όμως δεν είναι ανεξάντλητα. Στο καλάθι των έκτακτων εισφορών μπήκαν μέχρι στιγμής 50 εκατομμύρια ευρώ από την Αρχή Λιμένων και 101 εκατομμύρια από την ΑΤΙΚ. Υπολείπονται όμως αρκετά. Τα κρατικά ταμεία υποφέρουν από έλλειψη ρευστότητας και αυτό καταμαρτυρούν και οι καταγγελίες πολιτών προς το ΣΥΓΜΑ, οι οποίοι αν και δικαιούχοι επιδομάτων δεν τα έλαβαν με το επιχείρημα ότι το κράτος δεν έχει τα χρήματα. Η πρώτη εκταμίευση δόσης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης δεν αναμένεται πριν από το Σεπτέμβριο, μετά και την αναβολή των ενεργειών της Τρόικας. Το κράτος, πάση θυσία, πρέπει να καλύψει τις άμεσες τρέχουσες πληρωμές και οι εφησυχαστικές διαβεβαιώσεις δια του Υπουργού Οικονομικών μάλλον ενισχύουν τις υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα παρά να καθησυχάζουν τους πολίτες. Πάντως, με διακρατικό δάνειο ή χωρίς, η ρότα του καραβιού της κυπριακής οικονομίας προδιαγράφεται δύσκολη, καθώς αναμένονται σκληροί όροι από την Τρόικα. Αναμένεται αύξηση του ΦΠΑ στο 18 με 20%, κατάργηση της ΑΤΑ με εξαίρεση τα χαμηλά εισοδήματα, επέκταση του ορίου αφυπηρέτησης, περικοπές κρατικού μισθολογίου, εκποίηση ενυπόθηκων ακινήτων για αποπληρωμή μη εξυπηρετούμενων δανείων. Θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα, θα συζητήσουμε, θα διαβουλευτούμε, θα ακούσουμε τι μας λένε, θα ακούσουν και αυτοί ποιες είναι οι δικές μας οι απόψεις. Σιγά σιγά θα διαμορφώνεται και το τοπίο έτσι ώστε να μπορούμε με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να απαντούμε σε αυτά τα ερωτήματα. Και ενώ τα πλήστα των ζητημάτων παραμένουν ανοιχτά, ο Υπουργός Οικονομικών επιχειρεί τις πρώτες επαφές με τα Υπουργεία για την ετοιμασία του κρατικού προϋπολογισμού για το 2013. Ενός προϋπολογισμού πρωτόγνωρης για την Κύπρο λιτότητας, ο οποίος θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο της Τρόικας.